Έλα, ρε φίλε, Γκαβαρίτ Μασκβά. Τι χαμπάρια. Ταβάριτ. Ταβάριτ, κάτι γελά. Καρόλνα, για σβησέ. Λίγα λε. Λοιπόν, εσύ μιλάμε τώρα συγκλονιστική η αρχή τη εκπομπή σα. Όταν μάθανε ότι το σκυλί του μαλακιάρι, πώ το λέγεται αυτό ο μαλακάκι. Τέλο πάντων. Εννέα εξυπνάδε, ναι. Έχει διάρρεια, ναι. Τι έμαθα λοιπόν εγώ εχθέ. Το σκυλί είναι άρρωστο. Το σκυλί λοιπόν είναι άρρωστο. Τι έχει το σκυλί. Τώρα τι έχει, δεν είμαι τώρα. Τι έχει το σκυλί, μου είπαν ότι κάνει και διάρρειε. Τώρα ξέρω εγώ. Έχουμε σκυλιά, όλοι τα αγαπάμε, αλλά αυτές οι κάρδιες εκεί πέρα αμφιβάλλον θα ενδιαφέρθηκαν για τα παιδάκια της Γάζας στην Παλαιστίνη. Τι γίνεται. Σε παιδάκια της Γάζας, καλέ. Μιλάμε το έτσι. Έλα, σε παρακαλώ, ούτε που τσουνιάζει. Θέλω να σου πω λοιπόν να πω ένα χαιρετισμό σε ένα σύντροφο από αυτούς που κράτησαν το κόμμα το 91 στους οικοδόμους της Αθήνας, στον Κώστα τον Παπακώστα, την οικογένειά του και σε άλλους συντρόφους και φίλους. Αυτά. Αποστολή, ο ηλεκτρολόγος είμαι. Έλα, θα μας αλλάξει τα φώτα. Σήμερα όχι. Αύριο ναι. Δεν πήρα για καβλάντα. Εγώ έχω να πω μόνο το ότι έχει καταντήσει γελίο να ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο είτε λέγεται Κασελάκης είτε όχι και με το τι κάνει ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, ενώ υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Γιατί πλέον μόνο σκηνές από την προσωπική του ζωή και τη σεξουαλική, ό,τι θες, δεν μας έχουν δείξει. Δεν το λέω ρατσιστικά, αλλά έχει κουράσει. Είτε είναι ο Κασελάκης, είτε είναι ο ένας, είτε είναι ο άλλος, έχει αλήθεια κουράσει. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Νέα Ιωνία είμαι. Έχω πάρει και άλλες φορές. Από είσαι από Νέα Ιωνία. Ναι, από Νέα Ιωνία. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι απογοητεύομαι πάρα πολύ με την παλιά ανθρωπιά του κόσμου να βλέπουν χιλιάδες παιδάκια να πεθαίνουν και αυτοί να παίρνουν το μέρος του εισβολέα. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι η Λίστα του Σίτλερ και μου γεννάει συναισθήματα. Την έχω δει τρεις φορές. Αυτό το γιατί. Γιατί να σκοτώνει ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Οι Εβραίοι δεν έχουν πάρει κανένα μάθημα από αυτό που πάθαν οι πατεράδες τους. Όπως εμείς δεν πήραμε κανένα μάθημα από το ότι οι πατεράδες μας ήταν πρόσφυγες. Είμαστε και οι μη μαθείς. Μπερδεύουμε τη σημαία της Παλαιστίνης ότι είναι η σημαία της Χαμάς. Αυτά ξέρεις, ε? Η ιστορία είναι γαϊδάρα. Ναι, ακριβώς. Και τα επιστρέφει αυτά. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, κύριε Βυζδέκη, Πορφύριε, εσείς. Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη. Γιατί, κύριε, κλονίστηκε, γιατί. Στον Άβωνη Σπυρίδωνα Γεωργιάδη. Οπα. Που έλεγε ότι δεν υπάρχει νεκρή στο Πολυτεχνείο. Πρέπει να σας πω, δε. Επειδή ήθελα να είμαι ειλικρινής και δημοσίως να ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν αντέχω τα παραμύθια, δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Και το Σαββατοκύριακο έφαγα το χρόνο μου διαβάζοντας ένα βιβλίο, σας το συστήνω και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολυτεχνείο 1973, το αίμα το αδικαίωτο ποτέ δεν ισχάζει. Επιμέλεια Ιερώνυμος Λίκαρης. Ναι. Oh, wow. Wow, what the fuck. What the fuck. Γεια σου, τσελιά μου. Πού είσαι, μωρή, εσύ. Τι κάνεις, τι έπαθε. Τι έπαθα. Γιατί είσαι μπουκωμένος. Τώρα είναι περίεργη ερώτηση, γιατί είσαι μπουκωμένος. Τώρα πολύ αδιάκριτη. Δεν πρόλαβα να το φτύσω. Να. Καημένο μου. Συγγνώμη για την ακατάλληλη στιγμή. Δεν πειράζει. Περαστικά. Να σε καλά, θα το φτύσω. Γεια. Έλα, καλό μου παιδί. Έλα. Απ' την Πάτρα σε έχω παρμένο. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Α, ωραία, και. Πού πήγα, λάθος τηλέφωνο έκανα. Λέγε μου, ρε, τι θες τώρα που με έχεις και παρμένο την Πάτρα νούμερο. Αποστόλης είσαι. Εγώ είμαι. Έλα, έχεις αλλάξει τη φωνή σου, ρε, δεν σε γνώρισα. Ο Καλαμπουρτζής. Για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ, εγώ, ο Καλαμπουρτζής είμαι. Άκου, Καλαμπουρτζή. Άκουγα χτες τον κύριο Βασίλη και τον πεθύμησα, ρε. Και είπες να κάνεις τον ίδιο, ας πούμε, τώρα να αντιγράψεις. Όχι, να δεν αντιγράφεται, είναι αυθεντικός και γνήσιος. Απλά τότε τι κολοτρίβεσαι. Και είπα να σου κάνω ένα τηλέφωνο, εντάξει. Το κάνες. Να σε καλά. Τέλειωσα. Για όλα αυτά που μας έχεις χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια, τις ατέλειωτες ώρες γέλιου και ραδιοφωνικής ανεμελιάς. Συνέχισε. Να σε καλά, μεγάλε. Ναι, χαίρετε, Αποστόλη. Άντε πάλι. Τρία αεροπλανοφόρα. Βρες το γαρδέλι, σου είπα. Είναι καλά εκεί μέσα. Κάνουν και καλό φαΐ, έχω μάθει. Από το 2004. Δεν θες. Πιλότη τριών αεροπλανοφόρων. Καλά. Τότε θα είχε πτυχίο φυσικού. Μετά θα μου λες. Γίνονται με γενική σχετικότητα, αλλά το μεγαλύτερο όπλο. Βρες, σου ταιριάζει εκεί. Μπες μέσα, σου λέω μπες. Και παίρνε με από μέσα, ξέρω. Και Λουκάου, πού νομίζει με παίρνει από το σπίτι, όχι. Έλα, δες το λίγο. Έλα ρε. Έλα ρε. Πού είσαι, τι κάνεις. Είμαι άτριχος. Αν αυτό σε νοιάζει, το λέω από την αρχή. Με φλερτάρει Λατινοπούλου τώρα, δεν θα πω μαλακίες. Προβάλλουν το ότι είναι αξίριστες και όλο αυτό θέλουν να δείξουν ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι. Και δεν είναι όχι μόνο φυσιολογικό. Είναι αποκρουστικό. Πω. Τώρα βάζατε εκεί πέρα κάτι τύπους και τύπισες, ας πούμε, ξέρω εγώ που κλεγόντουσαν τώρα και λέγανε δεν έχω λεφτά, εκείνο και τ' άλλο, μα μου σου πει. Εγώ προσωπικά, εντάξει, αειδιάζω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλονται καν να τα ακούω. Έχω κουραστεί, φίλε. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί έχουν πάει και έχουν ψηφίσει. Ό,τι έχει βγει μέχρι σήμερα, όλο αυτό το πράγμα λένε α, μου κόβουν τη συνταξία,
ξέρω εγώ, του σπόρου εκείνο και τα λένε μια μικροαστήλια. Είναι μια ιδέα. Τα σέβεσαι. Αυτή είναι η γιαγιά σου και ο παππού σου, αυτοί όλοι που ακούς. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, όταν θα πιάσουν το χι αναρχικό, α πούμε, ξέρω εγώ, και το χι άνθρωπο που μπήκε να κλέψει μέσα στο σούπερ μάρκετ, θα πούνε α, τι έκανε εκεί πέρα, δεν τρέπεται και εκείνο και τ' άλλο. Και θα πούνε να μπει μέσα και να πετάξουν το κλειδί. Τα ξέρουμε αυτά. Αλλά στο βιαστή, άμα δουν βιαστή, θα πούνε και αυτό καθόταν. Ή έδινε δικαιώματα, ήταν σε ένα τζουλάκι 18 χρονών. Καθόταν το κοριτσάκι. Δεν είναι βιασμός. Είναι κοριτσάκι, κυρία μου, είναι κοριτσάκι. Κοριτσάκι, αλλά από ό,τι μου λένε, δείχνει για 18, για 19. Ναι, το θέμα εδώ πέρα δεν είναι τα λεφτά, οι φόροι, μαλακή, εκείνο και τα άλλα, αλλά το πώς βγαίνουν τα λεφτά. Και το οποίο είναι, δεν είναι καν το θέμα το χρήμα, ρε παιδί μου, το πώς βγαίνει το χρήμα και το πώς κινείται το χρήμα. Χαιρεστήκαμε. Προφανώς και όλοι μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε οικονομικές δυσκολίες, περνάμε πολύ δύσκολα. Ωραία, με την προηγούμενη κυβέρνηση, το Μητσοτάκη τώρα είναι το θέμα, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας, εκείνο και το άλλο. Το ότι ο ένας είναι να φάει τον άλλον, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, όλοι πορνόγεροι, ότι είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, τη σκληρότρυπα, ότι παίζουν μαλακί στην τηλεόραση και καθόμαστε και τα βλέπουμε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή είσαι πορνόγερος. Όλοι είμαστε πορνόγεροι. Όλοι είμαστε πορνόγεροι. Ναι, όλοι πορνόγεροι είμαστε. Από ένα σημείο και μετά, όταν δεν κάθεσαι να ασχοληθεί, να δομεί τον εαυτό σου, να δομεί την κοινωνία, να θυσιάσει πράγματα. Έχουμε ορισμό του πορνόγερου για να ξέρω αν είμαστε όλοι. Δηλαδή, αν είμαι κι εγώ. Εννοείται ότι έχουμε μερίδιο ευθύνη. Δεν είπα ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά έχουμε μερίδιο ευθύνη. Ο άνθρωπο ο οποίο θα κάτσει και θα κλαίγεται, όπω βάζετε πριν, ότι δεν έχω να πληρώσω, ξέρω εγώ, μου παίρνει το κράτο το φόρο, η εφορία κτλ. Κάτσε ρε φίλε, εσύ τι έχεις κάνει για αυτό το πράγμα, τι ψήφισες πριν ή με τι έχεις ασχοληθεί. Έχεις πάει σε ένα συνδικάτο, έχεις μπει μέσα, έχεις πολεμήσει για κάτι, έχεις ασχοληθεί. Όχι, μόνο στο κλάμα. Και θες κάτι λίγο, κάπου το έχουμε βαρεθεί αυτό το κλάμα. Το γεγονός ότι μπορεί ένας άνθρωπος να αγοράσει ένα σπίτι, αυτή τη στιγμή να μείνει μέσα, να μπει, θέλει να κάνει οικογένεια και μαλακίες. Σου λέω, όποιος θέλει, εντάξει. Και βγαίνουν και σου λένε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, υπερασπιζόμαστε τη ζωή, υπερασπιζόμαστε τα παιδιά, υπερασπιζόμαστε εκείνο. Αρχίδια, άμα το υπερασπιζόσουν, θα έδινε από το βιό σου επί τη ουσία. Τους ανθρώπους. Αλλά δεν δίνεις και δεν εννοώ να δώσεις μόνο από το βιό σου, ενώντας να δώσεις χρήματα, ενώντας να δώσεις είναι θέση, θέση να μπορέσει και ο άλλος να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί και να κάνει. Και μέσα να προφανώς αυτό το σύστημα δεν μπορείς να κάτσεις να το κάνεις. Όταν κάθεσαι και είσαι μονομερός, έχεις αφήσει πέντε τσιφλικάδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάθονται και να σε γαμάνε, να σου γαμάνε την ψυχή και να στα παίρνουν όλα και να πας και να τον ψηφίζεις από πάνω. Έχεις ψηφίσει το Μητσοτάκη και τον έχεις βγάλει με 40% και δεν ξέρεις τι ήταν, δεν ξέρεις τι είναι, δουλευόμαστε. Ναι, ο καλός ρε. Άντε πάλι, ο καλός, ο κακός και ο άσημος. Ταν, 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 ταν. Το βρήκες το χαλί. Ταν, ταν, ταραραταν. Έβασε τη φωνή του Σωρίνη Παύλος. Ταν, ταν, ταραραταν, ταν, 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 ταραραταν. Τι λέει. Και πέ, πύραυλοι φαντάσμα. Άμα δεν το συνεχίζεις, δεν το κάνω. Τα ένιγμα 70. Είστε παραπολιτικά. Ναι, ναι. Τι τους βάζετε αυτούς τους παραμεθάτες που λένε χιδαίες εκφράσεις. Έχετε γίνει ένας χιδαίος σταθμός. Ντροπή σας. Προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά δεν μας βγαίνει. Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Η ίδια είσαι, ο Αποστόλης. Ο ίδιος. Απίστευτο. Ανέλπιστο. 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 Κι όμως. Δεν πιστεύω. Κι όμως. Κι όμως αληθινό. Καλά, όλα στην Ηλιούπολη συμβαίνουνε. Όλα, όλα. Είναι το κέντρο του κόσμου, το έχεις καταλάβει. Καλά, ουρολόγο να μην έχουνε. Καλά, αυτό. Άσε με τώρα. Πώς τα έχει καταφέρει ο Θήμιος. Ενώ τα είχαν όλα, τώρα. Μην έχει ουρολόγο. Άσε με τώρα. Αφού το έχει το χειλί στο. Τώρα τι ταξίνει και εσύ και τα σκαλίζει. Ρε φίλε, το χειλί στο πρόβλημα ο Μητσοτάκης, γι' αυτό δεν έχει βάλει γιατρό. Από αυτά τα μέτρα όλα που παίρνει. Κατουργείται ο κόσμος πάνω του. Οπότε τι θα τον κάνει τον ουρολόγο. Ναι, ναι, τώρα εγώ έχασα πάσα ιδέα για τη Λίουπολη. Δηλαδή, μόλις έμαθα ότι δεν έχει ουρολόγο, έλεγα εγώ δεν πατάω. Άστο. Και καλά, να το κάνω τι. Έλα ρε, φύγαν όλοι τις ομπρέλας από το ΣΥΡΙΖΑ. Άσε με τώρα, είμαι να σκάσω τώρα. Μην τα σκαλίζεις, μην τα σκαλίζεις. Το λαφαζάνι να πάρω, μην το ξεχάσω, να πάρω και το λαφαζάνι. Ναι, γιατί είχε πάει καλά αυτό. Ναι ρε παιδί μου, απλά λέω εντάξει τώρα άστο, γάμισε το. Εγώ κοίταξε, δεν το λέω τώρα, πάντα το έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σοσιαλιστικό, όπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μπορεί να έλεγε συντρόφισσες και σύντροφοι, βάλε έναν Ανδρέα να το θυμηθούμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, να αλλάξουμε τον κόσμο και τη ζωή προς το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε σοσιαλιστές. Κούσιος Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκροπάει. Αλλά ουσιαστικά δεν ήταν κομμουνιστής, ήταν σοσιαλιστής. Μην παραμυθιαζόμαστε. Ναι, να σου πει κάτι. Είπε ο φίλος μου ο Χατζηδάκης θα δώσει, λέει, φιλοδόδρυμα τα Χριστούγεννα. 250 ευρώ είχε πάρει ένα συγγενικό. Καλά, μην ξανοίγεσαι τώρα. Με 500 κριτήρια θα γίνει αυτό και οι περισσότεροι δεν το δικαιούνται. Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε. Πέρυσι το συγγενικό πρόσωπο έχει πάρει 250 ευρώ. Άμα κάνω τη διαίρεση με το 365 είναι 68 λεπτά την ημέρα. 68 λεπτά την ημέρα γιατί ποιο άλλο θα δίνει, δεν κατάλαβα. Εντάξει, ρε φίλε. Θα δίνει κάποιο
άλλο και δεν το κατάλαβα. Και είπε, λέει, θα ξύσει και τον πάτο του Βαρελιού να δει αν τα βρει κιόλα. Γενικώ, ένα πάτο ταξιστή. Θα ξύσουμε τον πάτο του Πρωθυπουργού για να στηρίξουμε και με αυτό τον τρόπο την κοινωνία. Οι συνταξιούχοι να δει τι πάντα έχουν εξίσει. Τέλος πάντων, γάμισε τα, έλα. Γεια σου, Στέφανε, γεια. Τι φεύγεις κι εσύ? Τι πράγμα, όχι. Από τον Στέφανο? Του κάνω επίσημη πρόσκληση του Στέφανου να τον πάρω βόλτα με το ταξί και να τον ενημερώσω. Μη με σκάς. Να τον ενημερώσω τι κάνουν οι μαντράδες του συναδέλφου. Τι λεφτά μαύρα διακινούνε. Άρε, Στέφανε, έλα να σε πάω μια βόλτα να μορφωθεί, αγόρι μου. Αυτά φίλε. Τάπα, δεν θα πληρώσει και μία κιόλα. Αλλιώς έτοιμος ήταν με το χέρι στην τσέπη. Έλα ρε μαλάκα με την πρώτη πάλι. Αποστόλης. Αποστόλης. Ναι, μήπως έχεις γίνει κυρπαντελής, φίλε Αποστολάκη. Ε? Τι έχουν οι κυρπαντελίτες, δεν κατάλαβα. Άλλα μας έλεγες από το 6 που σε γνωρίσαμε. Έντιμοι άνθρωποι είναι. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα σκατά. Κι αυτούς που φτιάξανε το παντελή. Σχολικία Χριστός αυτή. Ναι, ναι, κατάλαβα. Δεν μου λες που έχω μιλήσει για τον Ντουπε Κατάρι. Λοιπόν, τι ήθελε ο Βρώμος Σιριζέος και ασχολείται με τα ποσοστά μας. Τέλος πάντων, πες του να παναγαμηθεί. Και άλλη μια τελευταία επιλογή. Ο Ζούμπι, ξέρεις ποιος ήτανε? Ο Ζούμπι, η Ζουμπουλία. Ερίζονται! Χαμπουγιουμπού! Όχι, ο Ζούμπι, ήταν ένας Βραζιλιάνος μαύρος που έγινε σύμβολο του αγώνα και τον εμαχαίρωσε πισόπλατα ο φίλος του. Αυτό που κάνεις εσύ. Λοιπόν, ναι, ναι, τα υπονοούμενα πιάστα. Δεν ξέρω για πώς ρωτάω. Αν έχεις και παιδάκι, φίλε Αποστολάκη. Έχω πολλά παιδιά στον κόσμο. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μας. Ρε, και εγώ δεν έχω παιδιά και λέω είναι δικά μου, αλλά δεν έχω κόψει τις μαλακίες και την ιδέα της επανάστασης. Η μαλακία δεν κόβεται. Κατάλαβα, ναι. Και πάλι είμαι συμμαθητής και με την Ιρανή επαναστάτρια, αυτή που είναι στη φυλακή. Λοιπόν, όχι για να δεις η μπάστα αρδιγενιά του Πολυτεχνείου. Πώς μπορώ να πάρω σύνταξη? Δεν ξέρω. Πώς? Πέρυσι ένα εργατολόγο και στη βγάζει. Άσε το διάλογο πια, για όλο θα δίνω απαντήσεις. Άκου λοιπόν. Άσε μας, δεν θέλω να ακούσω, ξέρω. Τα πάμε. Εργατολόγος. Γεια σας. Πώς...